Γεια σας. Είμαστε η Κούκουρα Σταυρούλα και Λουκά Χρύσα και το θέμα μας είναι επιθετικότητα στη σχολική τάξη και τρόποι διαχείρισής της από τον εκπαιδευτικό και τη σχολική κοινότητα. Η συμπεριφορά του παιδιού ορίζεται ως κάθε πράξη ή αντίδρασή του που μπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί, καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, με την οποία δηλώνονται ή υπονοούνται η στάση του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτό του ή προς το περιβάλλον. Οι επιθετικές αντιδράσεις του παιδιού, που σχετίζονται με σταθερά πρότυπα προκλητικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, είναι εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας, του σχολείου, της σχολικής τάξης και των ευρύτερων κοινωνικών δομών που συμμετέχει. Τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς μπορεί να είναι οργανικά ή να οφείλονται στο περιβάλλον του παιδιού. Μπορεί να αφορούν γενετική προδιάθεση με την εκδήλωση υπερκινητικότητας, ΔΕΠΗ, συναισθηματικών διαταραχών και ψυχοπαθολογίας, είτε χαμηλή νοημοσύνη. Τα αρνητικά πρότυπα των γονέων, η ενδοοικογενειακή βία, η ασυμφωνία των γονέων σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών, η έλλειψη γνώσεων για την αγωγή τους, μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά και να οδηγήσουν το παιδί στην υιοθέτηση της δικής του αντικοινωνικής τάσης, την οποία θα διατηρεί και στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία αργότερα ως ενήλικας. Οι δυσκολίες του παιδιού να χειριστεί την επιθετική συμπεριφορά του συνήθως καλύπτουν μία βαθύτερη δυσκολία στις σχέσεις του με τους άλλους. Γι' αυτό, πολλοί επιστήμονες επικεντρώθηκαν στην ποιότητα των σχέσεών του με τους γύρω του και όχι στη συμπεριφορά του. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θεωρείται ένας βασικός παράγοντας υποβάθμισης των συνθήκων που επικρατούν στην οικογένεια με αποτέλεσμα να βάλονται τα παιδιά. Η φτώχεια επηρεάζει τα παιδιά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ συνδέεται με την ανάπτυξη των μικρών παιδιών τόσο την νοητική, την κοινωνική και συναισθηματική, αλλά και τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Υπερβολική αυστηρότητα και άκαμπτοι κανόνες στο σχολικό χώρο μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές. Οι δασκαλοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι, τυχόν απορριπτικό κλίμα και το γενικότερο κλίμα στο σχολείο και στην τάξη όπως διαμορφώνεται από τους καθηγητές, τον διευθυντή και τους ομιλίκους, επηρεάζει τη στάση των μαθητών προς το σχολείο και κατ' επέκταση τη συμπεριφορά τους. Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και η περιραίους ατμόσφαιρα ασκεί μεγάλη επίδραση στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και στη συμπεριφορά του. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και η διασκέδαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει τον παιδαγωγικό ρόλο των γονέων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να δυσκολεύονται να ακούσουν, να μιλήσουν και να είναι μαθητές. Στην σχολική τάξη παρατηρείται ευρύ φάσμα αρνητικών συμπεριφορών που περιλαμβάνει ήπιες ή πιο σοβαρές μορφές επιθετικότητας. Οι επιθετικές διαφορές διαχωρίζονται στη φανερή επιθετικότητα, επιθετικά ξεσπάσματα, ελεκτική βία και τη συγκαλυμμένη, ψέματα, κλοπές και άλλα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτούς που τα φέρουν ιδιαίτερα επιρρεπείς στο να υποπέσουν σε εκφοβιστική συμπεριφορά. Συνήθως τον ρόλο των θητών τον διαδραματίζουν αγόρια ή και κορίτσια μόνο τους, ανεξάρτητα δηλαδή,
ή ενταγμένα σε ομάδα κλίκα. Όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας, μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο θήτης. Σύνηθες παράδειγμα αποτελεί στο γυμνάσιο το γεγονός οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου να ασκούν εκφοβιστική συμπεριφορά έναντι μαθητών της πρώτης γυμνασίου. Άλλοι, εξίσου συχνή εκφοβιστική συμπεριφορά εις βάρος μικρότερων μαθητών, είναι αυτή των μεγαλύτερων παιδιών που έχουν μείνει στην ίδια τάξη για μία ή περισσότερες χρονιές. Τα αγόρια μπλέκουν σε άμεσες επιθέσεις, ενώ τα κορίτσια σε έμεσες. Λέγοντας άμεσες, εννοούμε τις επιθέσεις, τις χειροδικίες, σε γενικές γραμμές κάθε μορφή εκδήλωσης σωματικής ή λεκτικής βίας που ασκείται απευθείας και χωρίς καμία προσπάθεια κάλυψης. Από την άλλη, με τον όρο έμεσας, χαρακτηρίζονται οι όχι ευθείες επιθέσεις, αλλά και καλυμμένες, οι σκόπιμα προσχεδιασμένες με σκοπό τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη δυσφήμιση ή την κοροϊδία κάποιου συμμαθητή. Οι πιο μεγαλόσωμοι είναι επιρρεπείς στην εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τους πιο μικροκαμωμένους. Συνήθως είναι ατίθαση και μη συνεργάσιμοι στο χώρο της τάξης. Κάνουν φασαρία, πειράζουν τους συμμαθητές τους, δεν διστάζουν να αντιμιλήσουν στον καθηγητή και γενικά εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος. Επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο της τάξης, ομάδας, έστω και στο πλαίσιο της φασαρίας. Ικανοποιούνται να κυριαρχούν στο σύνολο και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν με την ατίθεση συμπεριφορά τους εντός και την εκφοβιστική συμπεριφορά τους εκτός τάξης. Συχνά τα παιδιά του γυμνασίου, ερχόμενα από το δημοτικό, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και μπερδεύουν τη διεκδικητικότητα με την επιθετικότητα, την άμυλα με τον ανταγωνισμό. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών θητών είναι η περιορισμένη ευαισθησία που τους διακρίνει. Η ευαισθησία είναι συνυφασμένη με την παιδική ηλικία. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και ηλικιακές βαθμίδες θα έπρεπε από τη φύση τους να είναι ευαίσθητα, να συμπονούν τους άλλους, να αδυνατούν να φερθούν σκληρά. Αντίθετα όμως με αυτό, οι θήτες συνειδητά προκαλούν φόβο, πόνο, ντροπή και ικανοποιούνται να βλέπουν τα θύματά τους να βιώνουν άσχημα συναισθήματα. Η κοινωνικότητά τους είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν υπολείπονται από τους συμμαθητές τους σε κοινωνικές δεξιότητες. Υπάρχει φυσικά και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά θήτες έχουν κατακτήσει περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Συνήθως παρουσιάζονται ως δυνατοί, σκληροί και ανεξάρτητοι, αλλά στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν αδυναμία να ενταχθούν στο σύνολο και να αποδεχθούν τον εαυτό τους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάσεις ματέωσης. Στις ηλικίες του γυμνασίου παρουσιάζουν συχνά μια κάποια δημοτικότητα και οι ίδιοι επιλέγουν να ενταχθούν και συνήθως να ηγηθούν μιας ομάδας κλίκας αποτελούμενης από 3-4 παιδιά, γεγονός που τους προσδίδει και ένα αίσθημα ασφάλειας. Αντικείμενο αμφιλεγόμενων απόψεων αποτελεί και το μορφωτικό και γνωστικό επίπεδό τους. Θήτες μπορεί να είναι και οι καλοί και οι κακοί μαθητές με διαφορετικό ίσως τρόπο. Οι μεν μπορεί να διαλέγουν τον άμεσο εκφοβισμό με επιθέσεις και χτυπήματα, οι δε τον έμεσο με πειράγματα και κοροϊδίες. Οι περισσότερες έρευνες πάντως δείχνουν ότι πρόκειται για παιδιά με χαμηλές συνήθως επιδόσεις στην τάξη και άσχημες συμπεριφορές προς τους μαθητές τους, έκθυλες στη διάρκεια του μαθήματος. Τα παιδιά θήτες διακρίνονται από μία τάση για απόκτηση των υλικών αγαθών συμμαθητών τους. Μία κατηγορία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι θήτες που ήταν πρώην θύματα. Παιδιά που δέχτηκαν bullying για την εξωτερική τους εμφάνιση, παραπάνω κιλά, γυαλιά, σιδεράκια, ύψος, χαρακτηριστικά που συνήθως αλλάζουν στη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, για τις επιδόσεις στην τάξη ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση ή κάποια ίσως αναπηρία, μετατρέπονται σε θήτες και συμπεριφέρονται με ανάλογες βίαιες εκδηλώσεις σε βάρος των συμμαθητών τους. Κάποιες φορές,
Οριζόντια και αμφίδρομη επιθετική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και μεταξύ των πρωταγωνιστών της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας στο σχολείο, δηλαδή των δασκάλων. Ενώ εμπλέκονται στην ίδια διαδικασία, με ίδιο σκοπό, διαφοροποιούνται ωστόσο ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο, την ηλικία και οπωσδήποτε τις ιδεολογικές και κοσμοθεωριακές αντιλήψεις, λόγοι που τους κάνουν μερικές φορές να εκδηλώνουν την επιθετική τους συμπεριφορά μεταξύ τους. Αντιμετώπιση, παρεμβάσεις και τεχνικές. Το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο είναι απαραίτητο να είναι κλίμα συνεργασίας, σεβασμού ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή, αναγνώρισης κάθε προσπάθειας και κατανόησης σε τυχόν αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ειδικά ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν ανώνυμα τα παιδιά, σε αυτή την ηλικία εκφράζονται καλύτερα ανώνυμα, θα βοηθούν τον καθηγητή να καταλάβει τους μαθητές του. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι συζητήσεις μέσα στην τάξη συγκεκριμένων περιστατικών που έχουν δήθεν πραγματοποιηθεί σε άλλους σχολικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο, το θέμα τίθεται για συζήτηση, όλοι οι μαθητές ενημερώνονται, προβληματίζονται και διατυπώνουν απόψεις. Ο θήτης αντιλαμβάνεται την λάθος συμπεριφορά του, απαλλαγμένος από τον εγωισμό και την άμυνα που ενστικτοδός θα είχε αναπτύξει και προτάξει ως ασπίδα προστασίας, αν ήξερε ότι αντικείμενο της συζήτησης είναι ο ίδιος. Οι μαθητές θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ταινίες, να διαβάσουν βιβλία, να αναλάβουν οι ίδιοι παρουσιάσεις βιβλίων, ομαδικά ή ατομικά, χωρίς να τίθεται καμία ταμπέλα με τον τίτλο του σχολικού εκφοβισμού. Τα μηνύματα που θα λάβουν μέσα από τη μελέτη και την παρακολούθηση και τα οποία σημειωτέων δεν θα είναι προκαθορισμένα, αλλά τα ίδια τα παιδιά θα τα ανακαλύψουν, θα είναι πιο σημαντικά από μια προκαθορισμένη εργασία με θέμα τον εκφοβισμό. Μέσα στα πλαίσια της σχολικής δράσης πρέπει να παρουσιάζονται και εργασίες προκαθορισμένες με την ταμπέλα του τίτλου που αναφέραμε παραπάνω, του bullying. Ειδικοί ερευνητές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι απαραίτητο να επισκέπτονται τακτικά τις σχολικές μονάδες, να ενημερώνουν τα παιδιά, να συζητούν μαζί τους και να τους περιγράφουν περιστατικά, αυτό συχνά απεγκλωβίζει τα θύματα κυρίως να εκφραστούν, αλλά και κάποια παιδιά να αντιληφθούν, πράγμα που δεν είχαν κάνει μέχρι τότε, ότι οι ίδιοι είναι θύτες. Η αξία του διαλόγου ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον θήτη είναι αναμφισβήτητη. Οι καθηγητές πρέπει με τον διάλογο ως μέσο επαφής και επικοινωνίας να καταστήσουν κατανοητό στον θήτη ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν αρμόζουν και δεν γίνονται αποδεκτές στην τάξη και στο σχολείο. Τις προφάσεις που θα επικαλεστεί σίγουρα ο θήτης για να προασπίσει τη συμπεριφορά του πρέπει να αντικρούσουν οι καθηγητές και να κάνουν σαφές το μήνυμα ότι το σχολείο και οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουν τέτοιες συμπεριφορές και ότι αντιθέτως θα επιληφθούν του θέματος και θα θέσουν τα όρια ακόμα αν χρειαστεί με κυρώσεις. Αυτή η προειδοποίηση πιθανόν να ανακόψει σε κάποιο βαθμό την εκφοβιστική συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό φυσικά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ζωτική σημασία είναι, αν και εφόσον είναι δυνατό, η συνεργασία του καθηγητή με τους γονείς και κηδεμόνας. Επίσης, η αναγνώριση και η επιβράβευση τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους συμμαθητές κάθε έστω και μικρού δείγματος βελτίωσης του παιδιού πρώην θήτη. Αυτό θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στα πρότυπα συμπεριφοράς που το υποδεικνύονται ως ορθά. Συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις. Τα προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία, οι διαταραχές και η έκφραση επιθετικότητας είναι συχνές αιτίες που οδηγούν σε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν
είπε «Οι πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς καθημερινά μέσα στην τάξη, ενώ συχνά δεν είναι ενημερωμένοι με αποτέλεσμα να δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες και να αισθάνονται έντονο εργασιακό στρες. Συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου και κατ' επέκταση και στην τάξη, οφείλουν να θέτουν με επιτυχία κανόνες οριοθετώντας τα παιδιά, να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά μέσα στην τάξη, να συνεργάζονται με την οικογένεια και τους ειδικούς ώστε να εφαρμόζουν εξατομικευμένους μεθόδους παρέμβασης όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποστηρίζεται με την κατάλληλη επιμόρφωση από την πολιτεία ώστε να μπορεί να επικαιροποιεί τις γνώσεις του και να είναι αποτελεσματικός στο έργο του, το οποίο περιλαμβάνει την διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, την διαπαιδαγώγησή τους και τη θετική συμβολή τους στην ψυχοσύνθεσή τους. Ωστόσο, η προσέγγιση του φαινομένου της επιθετικότητας των μαθητών δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό, τους γονείς και την σχολική μονάδα. Είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό και επομένως η προσέγγιση οφείλει να είναι ολιστική και συστηματική και να υποστηρίζεται διεπιστημονικά από ειδικούς συμβούλους, το ΚΕΔΗ και τον σχολικό σύμβουλο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.